Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και θα δούμε όλα τα θέματα των Σερών αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα ξεκινήσω όμως το δελτίο μας με τη ρύθμιση ανάσα για σχεδόν 4 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεων δίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες Δευτέρα στη Βουλή σύμφωνα με τα όσα παρουσίασαν πριν από λίγες ώρες οι Υπουργοί, ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης και η κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου. Πάμε να δούμε τι λένε οι Σεραίοι πολίτες όσον αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία του ΣΟΤΑ και την Εφορία. Ανακούφιση για την ελάμφρυνση των οφειλών δίνουν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις που αφορά σε χρέη προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και του ΣΟΤΑ. Μέχρι και το τέλος του 2018, όπως εκτιμά ο επιχειρηματικός κόσμος αλλά και οι πολίτες. Περίπου 4 εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου και ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε 18 έως και 120 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους προς την Εφορία, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Αύριο θα ξεκινήσει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 120 δόσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε δύο συνεδριάσεις, την Τετάρτη 8 Μαΐου και την Πέμπτη 9 του μήνα, ενώ η συζήτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα και ειδικότερα την Τρίτη 14 του Μάη και θα ψηφιστεί την Τετάρτη 15 του μήνα. Ναι, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Τώρα νομίζω ότι θα κάνει κάτι για τους επιχειρηματίες, αλλά... Είναι πολύ καλό. Έπρεπε να το είχε κάνει από χρόνια. Το είχε προτείνει ο Μητσοτάκης, αλλά το είχε γράψει στα παλιά του τα παπούτσια αυτό. Δεν με αφορά προσωπικά. Πιστεύω ότι ορισμένους ανθρώπους θα τους εξυπηρετήσει. Είναι κάτι που νομίζω ότι έπρεπε να γίνει και να γίνει από καιρό. Φαίνεται πολύ καλό. Καλό. Πιστεύετε ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος με αυτό? Σίγουρα είναι αυτό. Καλό είναι για αυτούς που δεν μπορούν. Καλό είναι. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα διευκολυνθεί, έτσι? Έτσι νομίζω. Ελεύθερη επαγγελματία. Έτσι νομίζω. Αυτά λοιπόν με τις 120 δόσεις κυρίες και κύριοι και το νομοσχέδιο το οποίο ήρθε στη Βουλή και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ψηφιστεί. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα. Κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ήρθε η ώρα των πολλών αυτών που έβαλαν πλάτη, είπε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας τα θετικά και μόνιμα μέτρα από το Ζάπιο. Δίνεται 13η σύνταξη, η οποία όμως αντιστοιχεί στο λεγόμενο δώρο Πάσχα, είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή στο μισό της μηνιαίας σύνταξης, μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 24% στο 13%, αλλά καμία συνολική μείωση του έμφυα πέρα από τους κατοίκους μικρών νησιών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Τους κόπους του ελληνικού λαού προφανώς και δεν σκοπεύουμε να τους ξοδέψουμε αλόγιστα, δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν σκοπεύουμε και να τους αφήσουμε να λιμνάζουν. Δεν σκοπεύουμε και να τους αφήσουμε ανεκμετάλλευτους. Σκοπεύουμε να τους επενδύσουμε στο μέλλον του ελληνικού λαού, να τους επενδύσουμε στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να διασφαλίσουμε και να τονώσουμε τη συνεχή, αδιάλειπτη και διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν ένα μέρος από αυτούς τους πόρους, 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ αν δεν κάνω λάθος, θα διατεθεί για την πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο ξεπληρώνουμε γρηγορότερα το χρέος μας σε έναν αυστηρό δανειστή, αλλά ότι εξοικονομούμε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τους τόκους. Μόλις λοιπόν νομοθετηθούν από τον Μάιο θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται άμεσα. Συνολικό κόστος για τους μήνες αυτούς, τους 6 περίπου μήνες, είναι 260 εκατομμύρια. Επίσης, μειώνουμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό και σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Από το συντελεστή του 13% που είναι σήμερα, στον υπερεκτοτικό συντελεστή του 6%. Αυτό το μέτρο αφορά βεβαίως κάθε νοικοκυριό που πληρώνει η ΔΕΗ ή φυσικό αέριο, αλλά αφορά και τις επιχειρήσεις που καταναλώνουν ενέργεια. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το 2019,
προχωρούμε άμεσα στην κατανομή της λεγόμενης 13ης σύνταξης, συνολικού κόστους με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας, όχι όπως ήταν τα χρόνια τα παλιά, αλλά με βάση τις σημερινές δυνατότητες, αργότερα μπορεί να αυξηθεί, που αντιστοιχεί στο λεγόμενο δώρο Πάσχα, δηλαδή στο μισό περίπου της μηνιαίας συνταξιδοτικής δαπάνης. Έχουμε ένα συνολικό κόστος περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι πράγματι μία επιπλέον σύνταξη για το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων, των χαμηλών συντάξεων, θα μειώνεται όμως αντίστροφα για τις μεγαλύτερες συντάξεις. Προχωρούμε στην κατάργηση από 1η-1η του 20 της εισφοράς αλληλεγγύης για την πλειοψηφία των εισοδημάτων έως 20.000 ευρώ και την ριζική μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μεγαλύτερα από 20.000 ευρώ. Ένα μέτρο σημαντικής μείωσης φορολογικής επιβάρυνσης μισθωτών αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, σήμερα είναι 2% η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ, θα γίνει 0, θα καταργηθεί. Είναι 5% για εισοδήματα ως 30.000 ευρώ, θα γίνει 2%. Είναι 6,5% για ως 40.000 ευρώ, θα γίνει 4%. Είναι 7,5% για εισοδήματα ως 65.000 ευρώ, θα γίνει 6%. 9% ως 220.000 ευρώ, θα γίνει 8%. Οπτικό μοντέλο. Και ιδιαίτερα ένα επιπλέον μέτρο που αφορά τους συνεταιρισμένους αγρότες από 1η-1η του 20 προχωράμε σε έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμένων αγροτών για την περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου της συνεταιριστικής οικονομίας στον αγροτικό τομέα. Και τέλος, από 1η-1η του 20 προχωράμε σε ένα μέτρο που αφορά τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων και έρχεται να συμπληρώσει όλα αυτά τα θετικά μέτρα που πήραμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας το προηγούμενο διάστημα, προχωράμε στην έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων στεγαστικών δανείων, όλων των στεγαστικών δανείων. Είναι στην ουσία η επαναφορά του μέτρου απαλλαγής τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας από το φορολογητέο εισόδημα, όπως ίσχυε με τον παλιό κώδικα φορολογίας εισοδήματος, και σκοπό έχει την επιβράβευση μέσω της μείωσης φορολογικής επιβάρυνσης ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας με πράσινο στεγαστικό δάνειο. Λοιπόν, ένα γενναίο πακέτο παροχών ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Συγκεκριμένα, όπως ακούσατε, εξήγηλε την παροχή 13ης σύνταξης εντός του Μαΐου, μειώσεις ΦΠΑ σε τρόφιμα και εστίαση, αλλά και ενέργεια. Μέτρα τα οποία κάποια θα εφαρμοστούν αμέσως τώρα το 2019 και κάποια το 2020. Τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου, είναι αρχισυντάκτης του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου, που θα συζητήσουμε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Παπαδημητρίου, καλό σας βράδυ από τις Σέρρες. Καλό σας βράδυ από την Αθήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μιλάμε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, κανένα προσωρινό υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, όχι κάτι εφάπαξ δηλαδή. Τα αναμέναμε αυτές τις δηλώσεις. Φαντάζομαι πόσο μάλλον αναμέναν και τις δηλώσεις και οι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στην εστίαση, γιατί εδώ και καιρό ζητούσανε μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Πείτε μας τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έτσι και το πολιτικό στίγμα αυτών των ανακοινώσεων, είπε ότι είναι μέτρα τα οποία αφορούν τα νοικοκυριά, αφορούν επαγγελματίες και βεβαίως και επιχειρήσεις. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, είναι αυτά τα οποία θα ισχύσουν άμεσα και θα αφορούν το τρέχον εξάμηνο. Πολύ σωστά εσείς ξεχωρίσατε την 13η σύνταξη. Άλλα μέτρα του 2019 είναι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 24% στο 13%, όπως και η μετάταξη όλων των τροφίμων στον ίδιο συντελεστή. Ακόμη όμως πολύ σημαντικό και η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, ηλεκτρισμό
και φυσικό αέριο στο συντελεστή του 6%. Όπως δε διευκρίνησε η Υπουργός Εργασίας η κυρία Τσόγλου για την 13η σύνταξη, η οποία θα καταβληθεί εντός του μήνα και από εδώ και πέρα θα καταβάλλεται αυτήν την εποχή περίπου, όπως είπε, για συντάξεις μέχρι 500 ευρώ οι συνταξιούχοι θα παίρνουν επιπρόσθετα το 100% της σύνταξης που λαμβάνουν, έως 600 ευρώ στο 70% της σύνταξης που παίρνουν, ενώ στα 1.000 ευρώ θα είναι στο 50% της σύνταξής τους. Για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό θα είναι το 30% της σύνταξής τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα μέτρα για το 2020, τα οποία θα ψηφιστούν με τον προϋπολογισμό, τον επόμενο προϋπολογισμό. Βεβαίως μεσολαβούν εθνικές εκλογές, άρα αυτό που υπονοεί ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα πρέπει να είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Η κυβέρνηση λοιπόν προχωρά σε μείωση της εισφοράς της αλληλεγγύης, κατάργηση έως τα 20.000 ευρώ και ριζική μείωση των συντελεστών για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων επενδύσεων στο 150%, ένα μέτρο που αφορά τις επιχειρήσεις, ακόμη όμως επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και νέων εργαζομένων μέχρι 25 ετών με ποσοστό 80% και από εκεί και ύστερα και κλιμακωτά. Τέλος, η μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών από το 13% στο 11% σε μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες, φορολογικές μειώσεις κατοίκων νησιών, η μείωση του φόρου συνεταιρισμών στο 10%, αυτό νομίζω ότι αφορά και το νομό σας, όπως επίσης επιπλέον έκπτωση 10% στο φορολογικό εισόδημα των συνεταιρισμένων αγροτών. Για το τέλος άφησα κάτι το οποίο ξέρω πολύ καλά ότι αφορά και τις ΣΕΡΕΣ και την ευρύτερη περιοχή, η περαιτέρω μείωση του κόστους θέρμανσης για ορεινές ζώνες της χώρας, ζώνες Α και Β, ώστε να είναι ακόμα πιο ουσιαστική η ενίσχυση των πολιτών που διαμένουν στις περιοχές αυτές. Τέλος, έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων στεγαστικών δανείων. Και η ζώνη, οι ΣΕΡΕΣ, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι ΣΕΡΕΣ ανήκουν στην πρώτη ζώνη, επομένως θα υποφεληθούν από το μέτρο αυτό και από αυτό το μέτρο, κύριε Παπαδημητρίου. Πάντως, μας έκανε και εντύπωση και η δήλωση που έκανε στην αρχή της τοποθέτησης του Πρωθυπουργός, ότι ήρθε η ώρα των πολλών, αυτών που έβαλαν πλάτη. Έτσι δεν είναι? Έστειλε το μήνυμα ότι κάτι συμβαίνει. Είπε ότι ήρθε η ώρα να βρέψουν τους καρπούς των θυσιών τους. Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή στην διαδικασία που ξεκινά από αύριο και κορυφώνεται την Παρασκευή το βράδυ, αλλά και ψήφο εμπιστοσύνης από το λαό, πρώτα στις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου και μετά στις εθνικές εκλογές, τις οποίες προσδιορίζεται στις αρχές Οκτωβρίου. Ρωτήθηκε όμως, και είναι σωστή η απορία που τέθηκε από συνάδελφο, τι θα γίνει με τη μείωση του αφορολογήτου. Ο κ. Τσίπρας διευκρίνησε ότι είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει μείωση του αφορολογήτου το 2020. Έχει ήδη κατατεθεί από την κυβέρνηση στις Βρυξέλλες και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Γιώργο Κουλιαράκη, ο κυβερνικός σχεδιασμός για το 2020 και δεν περιλαμβάνει τη μείωση του αφορολογήτου. Μάλιστα, στο σημείο αυτό βρήκε την ευκαιρία να κατηγορήσει τον πολιτικό του αντίπαλο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι με την τροπολογία που ετοιμάζεται να καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευση στο θέμα αυτό, ουσιαστικά διαρριγνύει ανοιχτές πόρτες όταν μιλά για μείωση του αφορολογήτου. Και βέβαια, κύριε Παπαδημητρίου, αναμένουμε και τις όποιες αντιδράσεις θα υπάρξουν και από την αντιπολίτευση τώρα όσον αφορά το πακέτο μέτρων, διότι τις τελευταίες ώρες, πριν από λίγες ώρες, χθες δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης κατέθεσε την πρόταση μορφής κατά του κυρίου Πολάκη και ξεκίνησε η Πολακιάδα, αν μου επιτρέπετε. Μία πρόταση μορφής που, όπως είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε και το έκανε, δηλαδή, θέλω να πω, πράγματι, και όπως βεβαίως και ο Πρωθυπουργός από τη δική του πλευρά είχε υποσχεθεί, το μετέτρεψε σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση συνολικά. Αύριο στις 6 το απόγευμα ανοίγει η τριήμερη διαδικασία με ομιλία του Πρωθυπουργού και θα ακολουθήσουν οι ομιλίες
των άλλων πολιτικών αρχηγών. Όλη μέρα την Πέμπτη επίσης συζήτηση και την Παρασκευή πάλι με ολοκλήρωση συνεδρία αργά το βράδυ με τη σειρά των πολιτικών αρχηγών αντιστρόφως ανάλογα, δηλαδή ξεκινώντας από τα μικρότερα κόμματα, τελευταίος ο Πρωθυπουργός πριν την ψηφοφορία. Θεωρείτε ότι η πρόταση Μομφής αποπροσανατολίζει τα όσα γίνονται τώρα και τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας? Γι' αυτό προχώρησε ο κύριος Μητσοτάκης σε πρόταση Μομφής? Από την κυβέρνηση υποστηρίζουν και ήταν κάτι το οποίο το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος, το πρωί στον Αντένα, ότι όποτε η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει κάτι σημαντικό, τότε κάτι άλλο βρίσκεται στην σφαίρα του δημόσιου διαλόγου, είτε εφέως από την αξιωματική αντιπολίτευση, είτε από φιλικά της μέσα ενημέρωσης. Είδαμε την υπόθεση Πολάκη, προχθές παρακολουθήσαμε ένα άλλο θέμα με φωτογραφίες του Πρωθυπουργού στις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτή είναι η προσέγγιση της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση αναμένεται να βγει ενισχυμένη από την ψηφοφορία. Βέβαια, από την άλλη η αντιπολίτευση διατείνεται ότι αυτό το τριήμερο θα βρει την ευκαιρία να καταγγείλει την κυβέρνηση, όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνδέει εφέως τον Πρωθυπουργό και τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον αγώνα της ενημέρωσης που κάνετε. Να είστε καλά. Επίσης, καλή δύναμη σε όλους. Γεια. Καλό σας βράδυ. Πάμε στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι. 32 είναι οι υποψήφοι δήμαρχοι, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τους 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Σε Βυσαλτία και Σέρες υπάρχουν 6 υποψήφοι, ενώ στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά και στη Νέα Ζύχνη 3. Το κατόφλι του πρωτοδικείου Σερών για να καταθέσουν τους συνδυασμούς τους εν όψη των εκλογών πέρασαν 32 υποψήφοι δήμαρχοι που διεκδικούν τους 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων καταγράφεται στους δήμους Σερών και Βυσαλτίας. Τη δημαρχία στο Δήμο Σερών διεκδικούν ο Θεόδωρος Αραμπατζής, επικεφαλής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σεραίων, ο Αντώνης Γεωργούλας, επικεφαλής της Διάβασης Πεζών, η Αριάδνη Παπαφωτίου, επικεφαλής Δύναμη Σεραίων Πολιτών, ο Παύλος Φαρμάκης, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο Στέφανος Φωτιάδης, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Σέρας και ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, επικεφαλής της Συμμαχίας Σεραίων. Στο Δήμο Αμφίπολης, υποψήφιοι δήμαρχοι είναι η Άννα Άντζιου, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο Γιώργος Γάλλος, επικεφαλής του Συνδυασμού Εμπρός Αμφίπολη, ο νυν δήμαρχος Κώστας Μελίτος, επικεφαλής με την παράταξη Αμφιπολίτες Ενωμένοι, ο Πέτρος Πετρίδης, επικεφαλής ο Δήμος Αμφίπολης Μπροστά και ο Στέργιος Φρανσταλής, επικεφαλής με την παράταξη Ενότητα Αμφιπολιτών. Στο Δήμο Βυσαλτίας οι υποψήφοι δήμαρχοι είναι ο Αστέριος Δουβίτσας, επικεφαλής Αναγεννημένη Βυσαλτία, ο Γεράσιμος Μάκης Λάγιος, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, ο Αθανάσιος Μασλαρινός, επικεφαλής της παράταξης Ενωμένη για τη Βυσαλτία, η Βάνα Πλιάκους Φακιανάκη, επικεφαλής με την παράταξη Μαζί για τη Βυσαλτία, η Τιμωθέα Ρακιτζή, επικεφαλής της παράταξης Τόπος Βυσαλτίας και ο Αλέξαρος Τσιάγκαλος, επικεφαλής του συνδυασμού Δήμος Βυσαλτίας Πρωταγωνιστής. Στο Δήμο Εμμανουλή Παπά, τον Δημαρχιακό Θόκο διεκδικούν ο Βαγγέλης Δεδούσης, επικεφαλής Κίνηση Πολιτών για την Αυτοδιοίκηση, ο Αργύρης Μανδάνας, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο Βίρον Μπάλτσιος, επικεφαλής του συνδυασμού η Ελεύθερη Κίνηση Πολιτών Δήμο Εμμανουήλ Παπά και ο νυν δήμαρχος Δημήτρης Νότας, επικεφαλής με τον συνδυασμό Μαζί συνεχίζουμε για το Δήμο μας. Στην Ηράκλεια υποψήφιοι δήμαρχοι είναι ο Κλάνθης Κοτσακιαχίδης, νυν δήμαρχος, επικεφαλής της παράταξης Δημιουργική Συνένεση, ο Γιώργος Κουτσάκης, επικεφαλής της παράταξης Νέα Πορεία για το Δήμο Ηράκλειας και η Δέσποινα Χατζίδου, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης. Τρεις είναι υποψήφοι δήμαρχοι στη Νέα Ζύχνη. Ο Παντελής Μπόζης, επικεφαλής Δύναμη Δημιουργίας, ο Γιώργος Ντόνες, επικεφαλής Αγωνιστικής Κίνησης και ο Γιάννης Στεφανόπουλος, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τέλος, στη συντική ανάμεσα σε τρεις άντρες που διεκδικούν το Δήμο υπάρχουν και δύο γυναίκες. Υποψήφιοι δήμαρχοι είναι ο Φώτης Δομουχτσίδης, επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή, η Μαρία Ιωαννίδου, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο Ζήσης Λούγκος, επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Συνεργασία Πολιτών, ο Ιωσήφ Παναγιωτίδης με την παράταξη Ενωμένη Συντική και η Όλγα Φιταγκουρίδου με τους νέους ορίζοντες.
Νέος μήνας. Νέα τριήμερα σούπερ προσφορών στα Κάντζας. Δευτέρα έως Τετάρτη. Σνίτσελ χοιρινό νοπό ελληνικό μόνο 4,95 το κιλό. Λογάδι Ήπειρος το κιλό με 9,90. Πίτες και ζύμες Α 35% πιο φθηνά. Δημητριακά κουάκερ 375 γραμμάρια 30% πιο φθηνά. Αλλά και όλα τα προϊόντα AIM στη μισή τιμή. Και όλα τα σκοροκτώνα Ride 30% πιο φθηνά. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Λοιπόν, είδαμε τι γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. 32 υποψήφοι δήμαρχοι που διεκδικούν 7 δήμους. Και πάμε τώρα μέχρι την Δράμα. Χθες είδαμε στην Αλεξανδρούπολη τι γίνεται με τις δημοτικές εκλογές. Τώρα στη Δράμα, τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Καστόρης, δημοσιογράφος από το netbuzz.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους της διαφορετικής του τηλεεπιλογές. Στη Δράμα λοιπόν, όπως ανέφερες και εσύ, το ενδιαφέρον των υποψηφίων δημάρχων είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο. Τόσο περιφερειακούς όσο όμως και στο Μητροπολιτικό Δήμο της Δράμας. Είχαμε την απαραίτητη κατάθεση των ψηφοδελτίων, η οποία έγινε χθες το βράδυ στο πρωτοδικείο της Δράμας. Και από εκεί και πέρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών για τη διεκδίκηση. Συγχωρείτε. Των δημαρχιακών στόχων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην πόλη της Δράμας, στο Μητροπολιτικό Δήμο στην ουσία, αυτή τη στιγμή, πριν από θα μπορούσε μάλλον κανείς να πει ότι το κλίμα δεν ήταν και τόσο ήρεμο το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαμε την τοποθέτηση ενός εκλογικού περιπτέρου στο κέντρο της πόλης, μέσα στον δρόμο, όπως χαρακτήρισαν κάποιοι, υπήρξαν κάποιοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι δεν τιμούσαν κανέναν, θα μπορεί κανείς να πει, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Το θέμα φυσικά μπορεί να πει κανείς ότι έχει συνέχεια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μεταξύ των συνδυασμών, οι οποίοι στην ουσία ήταν αυτοί που είχαν και το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο για στους υπόλοιπους δήμους, τους περιφερειακούς, όπου έχουν καταρτηθεί αρκετά ψηφοδέλτια, με στόχο φυσικά να υπάρξει νίκη ενός συνδυασμού εξ αυτών. Αξίζει όμως να τονίσουμε και το εξής, Δημήτρη. Δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτό το πάθος των δημοτικών εκλογών που υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι οι υποψήφοι ή οι πολίτες απαξιώνουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλεται στην επόμενη μέρα της δεύτερης Κυριακής σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, φοβούνται τα επιτελεία των συνδυασμών και το λέω ακριβώς όπως είναι, το τι θα γίνει τη δεύτερη Κυριακή. Σκέφτονται δηλαδή το πώς θα αντιμετωπίσουν τον αντίπαλό τους, και όχι τον κυρίως αντίπαλό τους, αλλά τους δεύτερους αντιπάλους, ανάλογα φυσικά με το πώς ποιος συνδυασμός θεωρεί ότι είναι ο δεύτερος αντίπαλός τους. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται για να αφήνουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα των συνεργασιών τη δεύτερη Κυριακή. Κάτι το οποίο φυσικά θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Να μην ξεχάσουμε την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη της Δράμας, συνάντηση που είχε με αρκετούς από τους υποψηφίους δημάρχους, όπως και με τον κύριο Χρυσόδουλο Μαμουσάκο, τον δήμαρχο της Δράμας, και εκ νέου υποψήφιο, αλλά και με άλλους υποψηφίους δημάρχους, όπως είδαμε, ο οποίος συναντήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είναι ο κύριος Θεόδωρος Αθανασιάδης, υποψήφιος δήμαρχος από την Προσεθάνη. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν μια έμεση άμεση εντός εισαγωγικών η έκφραση στήριξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στα πρόσωπα των προαναφερομένων κυρίων, του κυρίου Αμσάδου και του κυρίου Αθανασιάδη. Δημήτρη. Για το Δήμο Δράμας υπάρχουν φαβοροί, υπάρχει φαβοροί, Δημήτρη, ή θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με την κάλπη? Θα περιμένουμε την... Ποτέ δεν διακινδυνεύω να κάνω, Δημήτρη, τέτοιου είδους μεταδόσεις ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση του κοινού. Και δεν το λέω αυτό. Το λέω γιατί οι κάλποι, το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι θα βγάλει. Φαβορεί. Και την προηγούμενη φορά υπήρχαν φαβορεί, τα οποία στις προηγούμενες μάλλον εκλογές, στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, υπήρχαν φαβορεί, τα οποία φυσικά βρέθηκαν να είναι στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο θα είναι παρακινδυνευμένο. Και κυρίως, όπως σου είπα, σε αυτές τις εκλογές που βλέπουμε το σύστημα, όπως είναι δομημένο το καινούργιο εκλογικό σύστημα, όπως επίσης και το πώς σκέφτονται οι υποψήφοι δήμαρχοι και οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι ακόμη, γιατί όχι, για το πώς θα κινηθούν, όπως είπα και προηγουμένως, την επόμενη μέρα της πρώτης Κυριακής,
να μπορέσουν στην ουσία να κάνουν τις συμμαχίες τους, να μπορέσουν να δέσουν όσο δυνατόν καλύτερα θα ήθελαν οι ίδιοι, αλλά και τα επιτελεία τους, τη συνεργασία με τους υπόλοιπους συνδυασμούς που δεν χορηγηθούν στην δεύτερη Κυριακή. Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλή καλό συνέχεια. Βράδυ, καλό βράδυ και στους παιδιά. Αυτά λοιπόν και από την Δράμα. Θα δούμε τι θα γίνει και στη Δράμα, αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους, γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα, όπως είπαμε, με τις συνεργασίες την επομένη, τη δεύτερη Κυριακή, και βέβαια τι θα γίνει και στα Δημοτικά Συμβούλια. Λιγοστή. Με συγχωρείτε, λιγοστή ήταν οι καταναλωτές σήμερα Τρίτη στη Λαϊκή Αγορά των Σερών. Η αγοραστική κίνηση που καταγράφτηκε ήταν μειωμένη. Σύμφωνα με τους παραγωγούς και τους μικροπολιτές, υπήρχε επάρκεια αγαθών στους πάγκους, ωστόσο οι καταναλωτές ήταν φιδωλοί στις αγορές τους. Μειωμένη καταγράφεται η αγοραστική κίνηση στη Λαϊκή Αγορά των Σερών. Οι καταναλωτές που έσπευσαν για τις αγορές τους στην καθιερωμένη Λαϊκή της Τρίτης ήταν λιγοστοί και ακόμη λιγότερες οι αγορές, ακόμη και σε βασικά είδη. Σύμφωνα με τους παραγωγούς και μικροπολιτές, επάρκεια αγαθών στους πάγκους υπήρχε. Ωστόσο, οι καταναλωτές ήταν φιδωλοί στις αγορές τους. Σήμερα η κίνηση είναι χαλαρή λόγω καιρού. Λίγο ψυχάλισε το πρωί και όταν ψυχαλίζει από τα χωριά δεν κατεβαίνουν. Φοβούνται και δεν κατεβαίνουν. Μάλιστα, και αυτό ήταν λίγο άσχημο για σας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μας έριξε πίσω. Ναι, και πολύ κόσμο και όχι λόγω καιρού. Καλή. Είναι η κίνηση σήμερα. Καλή, καλή. Σχετικά καλή. Σχετικά καλή. Ωραία. Πώς θα κίνηση σήμερα? Μια τα ίδια, παιδιά. Σήμερα οι καιρικές συνθήκες δεν μας βοηθάνε, γιατί λόγω το πρωί άρχισε και έβρεχε, σήμερα φυσάει πάρα πολύ. Δεν μας αφήνει να στρώσουμε τα πραγματάκια μας σωστά. Οπότε και ο κόσμος... Και ο κόσμος γρήγορα ψωνίζει άρων-άρων και φεύγει. Η κίνηση πολύ νοθρή. Λόγω του καιρού? Βοηθάει και ο καιρός. Βοηθάει και ο καιρός. Βοηθάει και ο καιρός γι' αυτό. Και η οικονομική κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Ναι, πέρασε το Πάσχα, πέρασε η Πρωτομαγιά. Τώρα να ξαναπληρωθούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες για να δούμε χαΐρι. Εντάξει, εγώ δεν είχα πολλά, κεράσια είναι. Φύγανε. Είχε κόσμο σήμερα στη Λαϊκή? Όχι, όχι, όχι. Δεν όχι, είχε. Όχι. Τώρα ήρθα, αλλά δεν είχε ξέρω. Κόσμο σήμερα, ο καιρός τα χάλασε λίγο. Τα χάλασε για ο καιρός. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Και 38! Και 39! 41! Και 42! Γιατί σταμάτησες? Με τόσα νούμερα, που έκανε κλικ. Όπου σου κάνει κλικ, κάνε το κι εσύ. Τώρα μπορείς να παίζεις Joker online. Κάνε την εγγραφή σου στο κατάστημα ΟΠΑΠ της γειτονιάς σου μέσα σε λίγα λεπτά. Ή μπες στο joker.gr. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Συνέβη και αυτό, κυρίες και κύριοι, που θα ακούσετε αλλά και θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στην πίστα του αυτοκινητοδρομίου των Σερών, ο Μιχάλης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Ντίνα αμέσως μετά τους αγώνες που διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του αυτοκινητοδρομίου. Η Ντίνα, όπως ήταν φυσικό, αποδέχτηκε την πρόταση του αγαπημένου της. Είναι η στιγμή που ο Μιχάλης κατεβαίνει από την μηχανή και κάνει πρόταση στην αγαπημένη του Ντίνα. Όσοι βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών είχαν την ευκαιρία να ζήσουν συγκινητικές στιγμές. Εκτός βέβαια από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, δύο νέοι αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Ο νεαρός, αφού ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο αυτοκινητοδρόμιο, αποφάσισε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο μέρος για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Η Ντίνα, φανερά συγκινημένη, δεν μπορούσε να πιστέψει το τι ακριβώς διαδραματιζόταν μπροστά της. Και φυσικά αποδέχτηκε όλο χαρά την πρόταση του αγαπημένου της. Γιάννη, τελειώσεις το No.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.